Το παρόσχεδιο νόμου αποτελείται από 7 κεφάλαια. Το σχέδιο νόμου για τη διαχείριση των εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επίγουσες διατάξεις εφαρμογής συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διορθωτικών μεταρρυθμίσεων. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται μια διέξοδο στο πρόβλημα επιτέλους των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στο δεύτερο μέρος αναμορφώνεται το νέο βαθμολόγιο, μισθολόγιο, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις και οι αδικίες που έχουν προκληθεί από τη μέχρι στιγμή εφαρμογής των ελεύθερων πολιτικών. Στα υπόλοιπα κεφάλαια εισάγονται ρυθμίσεις, αρμοδιότητες των Υπουργείων Παιδείας, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με το τελευταίο κεφάλαιο του παρόντος κυρώνονται και οι συμφωνίες τροποποίησης των συμβάσεων παραχώρησης μεγάλων οδικών έργων. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια και οφείλουμε να τοποθετηθούμε πως στην κατεύθυνση των στόχων του προεκλογικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ με το παρόν σχέδιο νόμου αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη πώληση των δανείων και θωρακίζονται τα δικαιώματα των δανειοληπτών. Έτσι ανοίγει ο δρόμος οι όποιες μεταβιβάσεις δανείων να μπορέσουν να διηγήσουν σε αναδιορθώσεις χρεών και να αναφέρουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς δυνητικά είναι καλύτερες από αυτές που μπορούν να κάνουν οι τράπεζες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ ησυχία. Βάζουμε όλες τις ασφαλιστικές δικλείδες για να μην υπάρξουν επιθετικές κινήσεις από τις εταιρείες στις οποίες θα μεταβιβαστούν τα δάνεια, καθώς για τους δανειολήπτες θα ακολουθήσει να ισχύει το ίδιο καθεστώς προστασίας ακριβώς. Για τις τρεις κατηγορίες δανείων που είναι ευαίσθητες κοινωνικά, δηλαδή διάνοια με διασφαλή σε πρώτη κατοικία, καταναλωτικά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα διαπραγματευτούμε ένα ακόμα πιο αυστηρό πλαίσιο εφαρμογής με περισσότερες δεκτές ασφαλείας αργότερα, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Οι βασικοί στόχοι που ουσιαστικά επιτέθεσαν είναι οι εξής. Πετύχαμε ένα σφιχτό ρυθμιστικό πλαίσιο διαδότησης και λειτουργίας. Π.χ. προβλέπεται και κυβερνητική χρηματοδοτική επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας αδειοδότησης, που στην αρχή οι θεσμοί δεν ήθελαν ούτε να το ακούσουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι θεσμοί στην αρχή χαρακτήρισαν το νομοσχέδιο πολύ αυστηρό και ότι δεν οδηγεί στο άνοιγμα της αγοράς το μη εξυπηρετούμενο δανείων. Εν τούτης τελικά ουσιαστικά το δέχτηκαν ως έχει. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τα περισσότερα ζητήματα ρυθμίζονται από τον νόμο και δεν παραπέμπονται σε αποφάσεις Τράπεζας Ελλάδος, όπως επίσης ήθελαν οι θεσμοί. Παράλληλα και στους δανειολήπτες που τα δάνειά τους θα απολυθούν, συνεχίζει να ισχύει το ίδιο ακριβώς νομικό πλαίσιο προστασίας που ισχύει και για τους υπόλοιπους δανειολήπτες. Οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες, και έχει σημασία αυτό, εντός 12 μηνών πριν την πώληση, στην πιθανή πώληση των δανείων, να έχουν καλέσει τους δανειολήπτες που είναι συνεργάσιμοι για ρύθμιση και για κανονισμό των ωφελών τους. Η ΕΚΟΤΟΥ και το ΔΝΤΟΥ ζήτησαν να επιτρέπεται μεταβίβαση και εξυπηρετούμενων δανείων. Εδώ πετύχαμε να μην επιτρέπεται παρά μόνο εάν σχετίζεται με συνολικές λύσεις ήδη μη εξυπηρετούμενων δανείων. Κάτι που πιστεύουμε ότι είναι σε θετική κατεύθυνση, δηλαδή οι οφειλέτες που έχουν πράσινα δάνεια και κόκκινα δάνεια, είναι μια προσπάθεια αποφυγής να έχουν προνομιακή σχέση με κακοπληρωτές και να βοηθηθούν αυτοί οι οποίοι είναι καλοπληρωτές. Οι πρώτες τράπεζες Ελλάδος ήταν και εκτεταμένες φοροαπαλλαγές για τις εταιρείες στις οποίες θα μεταβιβαστούν τα δάνεια, αυτές που εισφύγουν τις τράπεζες, αλλά και ακόμα περισσότερες. Πετύχαμε να μην υπάρχει καμία φοροαπαλλαγή, ενώ νόμος δεν αναφέρεται καν σε φορολογική εξίσωση με τις τράπεζες. Στο πρώτο μέρος του νομοσχεδίου τώρα εισάγονται ρυθμίσεις με στόχο την επίλυση του ζητήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία έχουν καταστεί ένα ιδιαίτερο σημαντικό τόσο κοινωνικό όσο και οικονομικό πρόβλημα για τη χώρα. Η μακροχρόνια ύφεση έχει οδηγήσει τους οφειλέτες σε δυσχερέστατη οικονομική θέση, έχει επιβάλει ένα άγχος δανεισμού, έχει επιβάλει τον κανόνα του χρεωμένου πολίτη. Έτσι, η αδυναμία της εξυπηρέτησης των δανείων τους έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις και σταθερότητα όμως του τραπεζικού συστήματος. Με τις προτινόμενες διατάξεις επιχειρείται να δοθεί μια διέξοδος στο εν λόγω ζήτημα, μια εξισορρόπηση μέσω μιας δημοκρατικής διεξόδου από την κρίση και όχι μιας αυθαίρετης ή αυταρχικής επιλογής. Έτσι, ο κανόνας είναι πως πρέπει να δημιουργηθεί μια δευτερογενής αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων. Έτσι ώστε να αποφευθεί η λύση της αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία οδηγεί τόσο στην αποστέρηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, όσο και στην ίσπραξη ενός μέρους των οφειλών από την πλευρά των πιστωτικών ιδρυμάτων. Μικρού όμως. Με τη δημιουργία της δευτερογενής αυτής αγοράς δίνεται η δυνατότητα στον δανειολήπτη
να αποκτήσει καλύτερους όρους για την εξυπηρέτηση του δανείου του, καθώς μια σημειωμόμενη συμφωνία για το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να είναι κερδοφόρος για τον εκδοχέα, ο οποίος αγοράζει απαιτήσεις σε τιμές χαμηλότερης της ονομαστικής του αξίας, αλλά και το πιστωτικό ίδρυμα θα ενισχύσει άμεσα την ρευστότητά του. Θα πρέπει να τονιστεί ότι με τις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου διασφαλίζεται και δεν πρόκειται να χειροτερεύσει η θέση του οφειλέτη μέσω της καθιέρωσης μιας αυστηρής εποπτείας εκδοχέων και της υποχρέωσής τους να τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών. Τέλος, εξαιρούνται από το πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος έως 15 Φεβρουαρίου του 2016 όλες οι απαιτήσεις από καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, δανειακές συμβάσεις με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας, δάνεια και πιστώσεις χορηγούμενες σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και από δάνεια με εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου. Η πώληση δηλαδή του δανείου που επιτρέπει το σχέδιο νόμου περιορίζεται σήμερα στα δάνεια προς μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να παρατηρήσουμε ότι είναι περίπου το 45 δις. Με το άρθρο 1 ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την αδειοδότηση και την εποπτεία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και των εταιριών μεταβίβαση απαιτήσεων για αυτά. Συγκεκριμένα, καθορίζεται το είδος των εταιριών στις οποίες μπορεί να τεθεί διαχείριση των απαιτήσεων και μεταβίβαση απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ανώνυμες εταιρείες, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται και η άσκηση των σχετικών δραστηριοτήτων. Μέδρα πάντα την Ελλάδα ή σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, αλλά με υποκαταστήματα στην Ελλάδα. Επίσης, περιγράφονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά χωρίς σχετικές άδειες, ενώ ρυθμίζονται και οι όροι τερματισμού των δραστηριοτήτων της ατελείας και αναστολής και ανάκλησης άδειάς της. Σημειώνεται ότι για τη λήψη της άδειας είναι απαραίτητη η πιστοποίηση της ταυτότητας των μετόχων σε ύψος 10%. Θεσπίζεται το πλαίσιο εποπτείας των ελόγων εταιρεών από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το ύψος του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται σε 100.000, 50 θέλαν οι θεσμοί, και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το δεσού τους. Προέρχεται η δυνατότητα στην Τράπεζα της Ελλάδος διεξαγωγής επιτόπιν ελέγχων οποτεδήποτε για τις εταιρείες αυτές. Τέλος, με τις ρυθμίσεις που εισάγονται, προστατεύεται η θέση του δανειολήπτη, καθώς διασφαλίζεται ότι κατά τη μεταβίβαση η ανάθεση διαχείρισης εφαρμόζεται το πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή, αλλά και η ειδική μέρημνα για τις ευπαθείς ομάδες της ισχύουσας νομοθεσίας. Ακόμη ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τις συμβάσεις ανάθεσης της διαχείρισης και τις συμβάσεις πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων από συμβάσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων, ενώ δίνεται και ορισμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων με βάση τα τεχνικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Εδώ σημειωτέων ότι απαιτείται ένα διάστημα πέραν των 90 ημερών μη εξυπηρέτηση του δανείου. Επιπλέον προβλέπεται ρητά ότι 12 μήνες πριν την προσφορά προς πώληση των απαιτήσεων, υποχρεούται να προταθεί στον διανοητή και στον εγγυητή εξώδικη πρόσκληση ή ρύθμιση του δανείου του, ώστε αυτό να καταστεί εξυπηρετούμενο. Αυτό αποσκοπεί, εννοείται, ότι να προστατεύσει από τον ευθυνδιασμό τους οφειλέτες, στους οποίους δίνεται ευκαιρία να ρυθμίσουν την οφειλή τους πάλι πριν και κατά αυτόν απέτυχε χωρηθεί σε τρίτους. Προστασία καταναλωτών και πεδίων εφαρμογής μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, όπως αναφέρεται στην εντολική έκθεση. Προβλέπεται ρητά η απαγόρευση χειροτέρευσης θέσης του οφειλέτη και του εγγυητή, τόσο από ουσιαστική όσο και από δικονομική άποψη, ως συνέπεια της πώλησης της μεταβίβασης των απαιτήσεων του παρτός νομοσχεδίου. Εξασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό ότι οι διανοητές θα διατηρήσουν όλα τα δικαιώματά τους, καθώς και τις δικονομικές και ουσιαστικές ενστάσεις τους έναντι του εκδοχέα των απαιτήσεων από συμβάσεις χορήγησης δανείων. Η διάταξη αυτή προσπαθεί να καλύψει οποιαδήποτε κενά προστασίας του δανειολήπτη θα μπορούσαν να προκύψουν από την εφαρμογή είτε γενικών διατάξεων είτε από τις υπόλοιπες διατάξεις της προτινόμενης τροπολογίας. Με την παράγραφο 9 εξαιρούνται από το πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 3 του παρόντος νομοσχεδίου έως στις 15 Φεβρουαρίου, όπως σας είχα προπεί, του 2016, όλες οι απαιτήσεις χοντρικά για τα μικρά και μεσαία δάνεια και τα δάνεια ιδιωτών. Η κυβέρνησή μας εξασφάλισε ότι θα υπάρξει ειδική μεταχείριση για τα στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας, τα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα καταναλωτικά. Κατά συνέπεια, η πώληση δανείων που επιτρέπει το σχέδιο νόμου περιορίζεται στα δάνεια προς μεγάλες επιχειρήσεις, δηλαδή ένα μικρό κομμάτι του συνόλου. Αυτό γιατί πόνται και στο νομοσχέδιο που πρωτά αναφέρεται για τις παραπάνω κατηγορίες, όπως ήδη σας έχω πει. Οι εταιρείες που θα μπορούν να δραστηριοποιούνται επίσης στην αγορά δανείων έχουμε πει ότι πρέπει να είναι, στην Ελλάδα ή να ανήκουν στη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με υποκατάστημα στην Ελλάδα. Για να καταστεί λειτουργικότερος ο νόμος Δένδια, συμφωνήθηκε να μελετηθεί το ενδεχόμενο να προσδιοριστούν φορολογικά κίνητρα που θα μπορεί να προσφέρει το δημόσιο στις περιπτώσεις όπου εμπλέκεται, προκειμένου να προκύψει βιώσιμο σχέδιο αποπληρωμής του συνόλου των οφειλών.
άρθρα 4 και 6. Προβλέπεται ότι μη καταχώρηση των προκηρύξεων, διακηρύξεων, αποφάσεων, ανάθεση ή κατοχύρωση και το συμβάσεων στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρό δημοσίων συμβάσεων δεν επηρεάζει την ισχύ του. Και ορίζεται προθεσμία για την καταχώρηση των απαιτουμένων από τον όγκο στοιχείων δημοσίων συμβάσεων αναφορικά με συγχρηματοδοτούμενα έργα στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρό δημοσίων συμβάσεων μέχρι 41 πρώτη. Μετατίθεται για την 29 Δευτέρου 16 η έναρξη ισχύω των διατάξεων του νόμου 4281 του 14 σχετικά με του κανόνε σύναψη δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Προβλέπεται ρητά η δυνατότητα αναλογικής εφαρμογής και στις περιφέρειες του προεδρικού διατάγματος 98 του 96 για τον ορισμό ενδιάμεσων φορέων πράξεων κρατικών ενισχύσεων. Επιτυγχάνεται να αρμόνιση των προβλέψεων του νόμου ΕΣΠΑ περί συντονισμού και εφαρμογής των εμπισιακών προγραμμάτων με την ισχύ δομή της κυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη τους βαρύνοντες για το ΕΣΠΑ τομείς πολιτικής. Κεφάλαιο δεύτερο, επίσης σημαντικό. Με το κεφάλαιο αυτό να μορφώνεται το ενιαίο βαθμολόγιο μισθολόγιο ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του τα τελευταία 5 χρόνια ή από τη μη ολοκληρωμένη εφαρμογή του και να διορθωθούν οι στρεβλώσεις που δημιουργήθηκαν. Π.χ. συνεγγνώμηση αναστολή βαθμολογικών προαγωγών, εξαιρέσεις ένταξης στο ενιαίο μισθολόγιο, βαθμολογικές κλίμακες μεταβατικών διατάξεων. Ο νόμος 4024 του 2011 δημιούργησε τεράστια προβλήματα στο του δημόσιου τομέα. Τα προβλήματα αυτά, με έμφαση στην άρση των ακραίων εξωτήνων και στην ανάγκη προσέγγισης του συστήματος αμοιβών των υπαλλήλων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αντιμετωπίζονται με τον παρόντα νόμο. Με τη σκληρή και επιτυχημένη διαπραγμάτευση, η κυβέρνηση κατάφερε να κερδίσει το σύνολο των προτάσεών της. Όπως αναφέρεται και στην ερωτηρική έκθεση, το νέο σύστημα αμοιβών που εισάγεται υπόκειται στις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, της διασφάλισης της μέγιστης δυνατής απόδοσης των υπαλλήλων, αλλά και της δημοσιονομικής προσαρμογής. Ως εκ τούτου επέρχονται οι εξής αλλαγές. Αποσυνδέεται ο βαθμός από το μισθό με τη θέσμιση ενός αριθμού μισθολογικών κλιμακίων για την κατάξη των υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, προβλέπονται 33 μισθολογικά κλιμάκια για τους υπαλλήλους υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 19 μισθολογικά κλιμάκια για τις τεχνικές εκπαίδευσης. Ένα λεπτό ακόμα, κύριε Πρόεδρε, και της πανεπιστημιακής. Προβλέπεται προθυμένη μισθολογική κατάταξη για τους υπαλλήλους με πειθαρχιακούς τίτλους σπουδών, δεκτορικό ή αποφύτους σχολής δημόσιας διοίκησης. Εντάσσεται για τάξη του νέου νόμου η μισθολογική κατάταξη των γενικών και ειδικών γραμματέων των Υπουργείων, των μετακλητών υπαλλήλων, ειδικών επιστημόνων κλπ. Θεσμίζεται διαφορετική μισθολογική εξέλιξη ανάλογα με την καλλιέργεια και εκπαίδευση του υπαλλήλου και είναι τριετής για τους υποχρεωτικής εκπαίδευσης και δημοσίας και τριετής για τεχνολογικής και πανεπιστημιακής. Και διετής, συγγνώμη, για τεχνολογικής και πανεπιστημιακής. Προβλέπεται ο χρόνος προθυμένης μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων σε μια προσπάθεια άμεσης σύνδεσης των μισθολογικών διατάξεων με αντίστοιχες του νόμου. Προσαυξάνεται κατά 14% μεσοσταθμικά το επίδομα θέσης ευθύνης. Προβλέπεται η σύνδεση του μισθολογίου των υπαλλήλων για την περιγραφή μαθολόγηση αξιολόγηση των θέσεων εργασία. Διατηρείται το δικαίωμα επικίνδυνης καθημερινής εργασίας και ορίζονται δικαιούχοι του επιδόματος παραμεθεωρίων περιοχών. Καταργείται αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα με εξαίρεση όσα χρηματοδοτούνται από σηματοδοτούμενα προγράμματα. Τέλος, διασφαλίζεται με τη μορφή προσωπικής διαφοράς το υφιστάμενο ύψος των καταβαλών αρχών στην περίπτωση που αυτές τείνουν να μειωθούν με την εφαρμογή του νέου καθεστώτος. Δηλαδή, δεν έχουμε σε καμιά περίπτωση μειώσεις. Με την ένταξη των υπαλλήλων έχει σημασία όμως αυτό και ό,τι θαύματος συμβαίνει, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, θα υπάρξει αύξηση του βασικού μισθού περίπου για 314.000 δημοσίους υπαλλήλους, σε σύνολο 567. Δεν τους λες και πολλούς, δεν τους λες και υπερβολικούς. Η οποία θα χορηγηθεί σταδιακά σε διάστημα 4 ετών, ακριβώς για να μπορέσει να απορροφηθεί η δημοσιονομική ανάγκη που θα προκύψει, για να υπάρξει ομαλή αντιμετώπιση του αυξημένου μισθολογικού κόστους. Επισημαίνεται ότι με τη νέα κατάταξη του προσωπικού στο νέο σύστημα αμοιβών θα υπάρξει αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης του 1/31/17 προκειμένου αφενός να αντιμετωπιστεί το κόστος της νέας κατάστασης των υπαλλήλων. Έχει σημασία αυτό. Από 1η-1η η απονομή μισθολογικών κλιμακίων βάσει του χρόνου υπηρεσίας του υπαλλήλου θα πραγματοποιείται επίσης κανονικά. Με το άρθρο 36 προβλέπεται ότι μακροχρόνιες συμβάσεις αξιοποίησης με αντικείμενο την παραχώρηση και χρήση και εκμετάλλευση λιμένων και τουριστικών λιμένων μπορεί να κριθεί και να μελευτεί ρήτρα διατησίας. Έχουμε επίσης μια διάταξη από το Υπουργείο Παιδείας από τα άρθρα 37-40 που αφορούν το ΕΤΑΚ, την έρευνα, τεχνολογία και ανάπτυξη και καινοτομία. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Απλά να τα αναφέρω. Στο κεφάλαιο ΔΕΛΤΑ είναι η διατάξη αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και αφορά το CLOBAC και στο σύνολο της δημόσιας φαρμακευτικές δομές. Στο κεφάλαιο ΕΕ είναι η διατάξη αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αφορά μόνο τα ενολογικά εργαστήρια και την πρόληψη προστίμου και την κύρωση συμφωνιών, το οποίο δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε τόσο ντόρος, την κύρωση συμφωνιών τροποποίησης των συμβάσεων περιχώρησης μεγάλων οδικών έργων και τη ρύθμιση των συναφών θεμάτων ακριβώς για να ολοκληρωθούν, γιατί
γιατί τα θεωρούμε πολύ σημαντικά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημητριάδη. Καλώς το...